στις φωτιές που ξέσπασαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα, αλλά και στην περιοχή μας, αναφέρθηκε με δήλωσή του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος. Ο κύριος Στέφος είναι χάρη δημόσια τους πυροσβέστες, λέγοντας ότι ναι, μεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τεμπέληδες. Ο κύριος Στέφος υποστήριξε ότι κατέβαλαν τρομερές προσπάθειες οι πυροσβέστες με τα μέσα που διαθέτουν. Παράλληλα, εξαπέλυσε κριτική κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής, λέγοντας ότι κάνουν αντιπολίτευση ενώ πριν λίγους μήνες είχαν καταψηφίσει στη Βουλή ό,τι είχε να κάνει με τους συμβασιούχους πυροσβέστες. Στο μεταξύ, και το Σάββατο εκδηλώθηκαν φωτιές στην περιοχή μας και στην Παιδινή, αλλά και σε άλλες περιοχές που όμως γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Βιώσαμε έντονα, ευτυχώς όχι στην περιοχή μας, το φαινόμενο των πυρκαγιών. Πυρκαγιών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις οφείλονται σε εμπρισμούς είτε από αμέλεια είτε σκόπιμους. Σε κάθε περίπτωση και οι δύο περιπτώσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και πρέπει να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας στους ανθρώπους αυτούς που νυχθημερών κατέβαλαν προσπάθειες έτσι ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα και στις περισσότερες περιπτώσεις να σβήσουν. Θέλω να θυμίσω ότι αυτοί είναι άνθρωποι που είναι γύρω μας, δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι τεμπέληδες και με τα μέσα που διαθέτουν, και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, κατάφεραν αυτά τα οποία κατάφεραν, να έχουμε ναι μεν μεγάλες φωτιές, αλλά δεν είχαμε σε καμία περίπτωση ανθρώπινα θύματα. Και στον πληθυσμό και στους εργαζόμενους. Δεν μπορώ παρά να σχολιάσω τη στάση της αντιπολίτευσης και κυρίως τη στάση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ τα φαινόμενα ήταν σε έξαρση και σε πλήρη εξέλιξη, βρήκαν μια καλή ευκαιρία να ασκήσουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τον Γενάρη που μας πέρασε, όταν εμείς, κυβερνητική πλειοψηφία, ψήφιζε την πρόσληψη 5.000 πυροσβεστών, των γνωστών πενταετών, η Νέα Δημοκρατία τις καταψήφισε. Η υποκρισία τους ξεπερνά και σε αυτή την περίπτωση την προηγούμενη στάση τους. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι, αφού τα φαινόμενα πλέον σταματήσουν, να δει η πολιτεία τους τρόπους που μπορεί να αξιοποιήσει, έτσι ώστε να βρει τα απαιτούμενα κονδύλια για να αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός και μηχανολογικός εξοπλισμός των πυροσβεστών. Για άλλη μια φορά, επειδή θεωρώ ότι είναι ζήτημα εθνικής ανάγκης, οφείλω να εκφράσω δημόσια τα συγχαρητήριά μου σε αυτούς τους ανθρώπους και να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου.